Είστε παρέα με το SBS ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/ κάθετος Greek. Η πρώην πρωθυπουργό τη Νέα Νότια Ουαλία, Γκλάτι Μπερετζίκλιεν, έχασε την έφεσή τη κατά του πορίσματος που εξέδωσε η υπηρεσία διαφθορά τη πολιτεία. Οι δημοσιογράφοι σε ένα από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση τη Αυστραλία απεργούν ζητώντα καλύτερε αμοιβέ και συνθήκε εργασία. Παρατηρείται παγκόσμια έλλειψη φυσιολογικών ωρών και. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρο Κάμα Χάρη συναντήθηκαν ξεχωριστά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στην πρώτη του επίσκεψη στο Λευκό Οίκο μετά από τέσσερα χρόνια. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματο τη ραδιοφωνία SBS. Στο μικρόφωνο, ο Χρυσό Καλέμη. Ο πρώην Πρωθυπουργό τη Νέα Νότια Ουαλία, ή πρώην Πρωθυπουργό τη Νέα Νότια Ουαλία, Γκλάντι Περετζίκλιαν, έχασε την έφεσή τη κατά του πορίσματο που εξέδασε η Υπηρεσία Διαφθορά Πολιτεία. Τον Ιούνιο του 2023, η Ενεξάρτητη Επιτροπή Κατά τη Διαφθορά τη Νέα Νότια ασφαλεία, μεταρχικά ICAC, δημοσίευσε εκθέσει που κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι η κυρία Μπερετζίκλιαν συμμετείχε σε σοβαρή διεφθαρμένη συμπεριφορά ω αποτέλεσμα μια μυστική σχέση μεταξύ τη κυρία Μπερετζίκλιαν και του πρώην βουλευτή τη Wagga Daryl Maguire. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η διεφθαρμένη συμπεριφορά τη περιλαμβάνε τη συμμετοχή τη Επιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου που είχε αναλάβει να επανεξετάσει ρυθμίσει χρηματοδότηση εκατομμυρίων δολάριων που υποστήριζε ο Μαγκουάιερ για την εκλογική του περιφέρεια Wagga Δεν συνέστησε την άσκηση ποινικών διώξεων κατά τη κυρία Μπερτζίκλιαν, αλλά έκανε διαπιστώσει για σοβαρή διαφθαρμένη συμπεριφορά κατά του ζεύγου. Η κυρία Μπερτζίκλιαν και η νομική τη ομάδα αμφισβήτησαν τα πορίσματα και την εγκυρότητα τη έκθεση, υποστηρίζοντα ότι πάντα εργαζόταν σκληρά για το δημόσιο συμφέρον. Σε ένα άλλο θέμα, οι δημοσιογράφοι σε ένα από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση τη Αυστραλία επεργούν ζητώντα καλύτερε αμοιβέ και συνθήκε εργασία. Οι δημοσιογράφοι που απασχολούνται στη Nine Publishing, μεταξύ των οποίων και μέλη του Συνδικάτου που καλύπτουν του αγώνε στο Παρίσι, ξεκίνησαν σήμερα πενθυμερή απεργία καθώ απέρριψαν την αναθεωρημένη προσφορά τη διοίκηση για τι επιχειρησιακέ διαπραγματεύσει. Τα μέλη τη Media Entertainment και Arts Alliance από τι εφημερίδε The Sydney Morning Herald, The AIDS, The Australian Financial Review. Brisbane Times και Western Australia αποχώρησαν την εργασία του από τι 11 το πρωί. Μετά από πολλήμινε διαπραγματεύσει, τα μέλη του Συνδικάτου ψήφισαν υπέρ τη απόρριψη τη τελευταία προσφορά τη εταιρεία, λέγοντα ότι δεν περιλαμβάνει μια δίκαιη αύξηση των μισθών που να συμβαδίζει με το κόστο ζωή. Η Αυστραλιανή Εταιρεία Θαλάσσια Προστασία αναφέρει ότι η βελτίωση τη περιβαλλοντολογική νομοθεσία Αυστραλία είναι ζωτική σημασία για την προστασία του μεγάλου κοραλαιογενού υφάλου η Αυστραλία απέφυγε για άλλη μια φορά να καταχωρηθεί ο ύφαλο σε κατάσταση κινδύνου, με την Επιτροπή Παγκόσμια Κληρονομιά του UNESCO να έχει αποφασίσει ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό επιτήρηση όσον αφορά το καθεστώ του μεγάλου κοραλιογενού υφάλου. Η κυβέρνηση πρέπει να υποβάλει έκθεση στην UNESCO σχετικά με τα φαινόμενα λεύκανση των κοραλίων και τι προσπάθειε που καταβάλλονται για την καλύτερη προστασία του υφάλου τον Φεβρουάριο του επόμενου έτου. Ο Τούνι από την Australian Marine Conservation Society Ανέφερε ότι η διακοπή τη αποψήλωση των δασών στο Queensland θα προστατεύσει τον ύφαλο. Οι really πάροχοι υπηρεσιών υγεία και κτηνιατρικέ κλινικέ σε ολόκληρη τη χώρα εξοικονομούν από θέματα ενδοφλέβιων ορών ω απάντηση στην παγκόσμια έλλειψη φυσιολογικών διαλυμάτων. Η διοίκηση θεραπευτικών προϊόντων, TGA, ισχυρίζεται ότι αυτό οφείλεται σε κατασκευαστικέ προκλήσει και μια προσδόκητη αύξηση τη ζήτηση που επηρεάζει όλε τι πολιτείε και τι επικράτειε. Τα ενδοφλέδια υγρά, όπω το χλωριούχο νάτριο, επίση γνωστό ω φυσιολογικό ορό, και το γαλακτικό νάτριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ανθρώπου όσο και για ζώα για τη θεραπεία και την πρόληψη τη αφυδάτωση. Οι προμηθευτέ Αυστραλία δηλώνουν ότι τα προϊόντα του είναι σε περιορισμένη προμήθεια και αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτου για να συμβάλλει στην ανακούφιση τη πίεση, η TGA αναφέρει ότι θα επιτρέψει την παγκόσμια εισαγωγή ξένων καταχωρισμένων εναλλακτικών επιλογών και εξετάζει επίση περαιτέρω εφαρμογέ των επιλογών αυτών. Ο πρόεδρο τώρα των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και η αντιπρόεδρο Κάμα Χάρη συναντήθηκαν ξεχωριστά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στην πρώτη του επίσκεψη στο Λευκό Οίκο μετά από τέσσερα χρόνια. Ο Μπενιαμίνα Τανιάχου συναντήθηκε με του ηγέτε των ΗΠΑ ξεχωριστά,

Ο κύριος Τεντανιάχου θα συναντηθεί αύριο στη Φλόριντα με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γέρα Πετρίτης, δήλωσε ότι διατηρεί βιώσιμη ελπίδα και μικρή αισιοδοξία, όπως είπε, ότι ανεξαρτήτως των δηλώσεων ή των επιχειρήσεων από τουρκικής πλευράς θα γίνει κατορθωτό να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το Κυπριακό, όπου είναι σημαντικό να υπάρξει βιώσιμη, ωφέλιμη και αμοιβαία αποδεκτή λύση. Σε συνέντευξη στο ραδιοσταθμό Real FM, ο κ. Γεραπετρίτη πρόσθεσε ότι ενώ για μακρύ χρόνο υπήρχε απόλυτη ακινησία και αδράνεια στο Κυπριακό, τον τελευταίο χρόνο σε ταύτιση με την Κυπριακή Δημοκρατία επιτεύχθηκε αναβάθμιση του στην ατζέντα τόσο των ΗΠΑ όσο και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια Τουρκία ανακοίνωσε ότι η στάση τη χώρα για λύση δύο κρατών στη βάση τη κυριαρχική ισότητα και του ισότιμου διεθνού καθεστώτο του λεγόμενου Τούρκο-Κυπριακού λαού και για αναγνώριση του θα διατηρηθεί. Σε ανακοίνωση ύστερα από συνεδρία του, το Συμβούλιο υποστήριξε ότι η ατμόσφαιρα ειρήνη, ηρεμία και εμπιστοσύνη, όπω αναφέρει, που επικρατεί στο νησί εδώ και μισό αιώνα, επιβεβαιώνει τη λεγόμενη σε εισαγωγικά ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο από την Τουρκία το 1974. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο τονίζει ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τι πρακτικέ μη υποχώρηση στα δικαιώματα και συμφέροντά τη στο Αιγαίο και, το Μεσο... και τη Μεσόγειο. Ο Γενικό Γραμματέα των ΟΕΕ, Εθνών, αλλάζουμε θέμα, Αντώνιο Κουντέρε, κάλεσε τι χώρε να αντιμετωπίσουν επιγόντω τη συνεχιζόμενη αύξηση τη θερμοκρασία που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή. Αυτό έρχεται λίγε μόλι ημέρε μετά την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο, τη Δευτέρα 22 Ιουλίου, με παγκόσμια μέση θερμοκρασία 17,9 βαθμού Κελσίου. Ο κ. Κουντέρες αναφέρει ότι η τελευταία έκθεση τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία προειδοποιεί ότι πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι διατρέχουν σήμερα υψηλό κίνδυνο θερμοπληξία. Ο ίδιο καλεί σε δράση για την προστασία των ευπαθών ομάδων, των εργαζομένων και των πόλεων από την αυξανόμενη απειλή των καυσώνων. Η κλιματική δράση πρέπει να είναι κοινωνική δράση. Και αυτό include countries that are together for a strong financial outcome from COP29. Η υπερβολική ζέστη ευθύνεται για την πρόκληση σχεδόν 23 εκατομμυρίων τραυματισμών στους χώρους εργασία παγκοσμίω και περίπου 19.000 θανάτων ετησίω. Αλλάζουμε θέμα στην πόλη Μπένι. Μενάλ, στο κεντρικό Μαρόκο, 21 άνθρωποι πέθαναν μέσα σε 24 ώρε εξαιτία του νέου κύματο καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Η Μετρολική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη η θερμοκρασία σε πολλέ περιπτώσει έφτασε του 48 βαθμού Κελσίου. Οι περισσότεροι νεκροί είναι ηλικιωμένοι και άτομα που υπέφεραν από χρόνιε ασθένειε. Το Μαρόκο αντιμετωπίζει και μεγάλο πρόβλημα λειψιδρία. Εμπειρογνώμενε αστυνομία πρόκειται να ερευνήσουν τον τόπο τη συντριβή των μοιραίων ελικοπτέρων που στήχθαν τη ζωή σε δύο πιλότου στη Δυτική Αυστραλία. Τέσσερα ελικόπτερα είχαν ξεκινήσει για να πραγματοποιήσουν μια αγροτική επιχείρηση χθε το πρωί, όταν δύο από αυτά και τα δύο ελικόπτερα τύπου Robinson συγκρούστηκαν μετά την απογείωση. Σύμφωνα με την αστυνομία και τι πρώτε ενδείξει, τα δύο ελικόπτερα συνετρίβησαν λίγο μετά την απογείωσή του κοντά στο σταθμό Mount Anderson Station στο Colling, 130 χιλιόμετρα ανατολικά του Fitzroy Crossing, στην περιοχή Κίμπερλι τη Δυτικής Αυστραλίας. Ο αστυνομικό διευθυντή του Κίμπερλι, Steve Thompson, εξέφρασε τα συλληπτήριά του στι οικογένειε των θυμάτων. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η κυβέρνηση τη Νέα Νότια Ουαλία χορήγησε παρατεταμένο ωράριο λειτουργία σε χώρου με άδεια που προβάλλουν ζωντανά αγώνες του Ολυμπιακού Αγώνε του 2024-2024 στο Παρίσι. Τα ξενοδοχεία, τα μπαρ, τα κλαμπ και οι χώροι ζωντανή μουσική θα μπορούν να παραμένουν ανοιχτά μέχρι νωρί το πρωί εάν προβάλλουν του Ολυμπιακού Αγώνε. Και περνάμε τώρα στι συναλλαγματικέ ισοτιμίε. Ένα δολάριο Αυστραλία ισούται με 60 λεπτά το ευρώ και 65 σέντς του Αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, το πρώτο βήμα για την πρόκληση του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League έκανε ο Παναθηναϊκός που νίξε με 2-1 την Botev στο Άκα. Η ομάδα του Diego Alonso έχασε πολλέ ευκαιρίε και πληγώθηκε από ένα ατομικό λάθο του Βιλένα. Πέναμε στου Ολυμπιακού Αγώνε, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών τη Αυστραλία, γνωστή ω Ματίλντα, έχασε την ομάδα τη Γερμανία με 3-0. Περισσότερα αθλητικά νέα στη συνέχεια του προγράμματό μα. Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ, πιθανέ βροχοπτώσει 9 με 21 βαθμού Κελσίου. Μελβούνι, βροχοπτώσει 9 με 12 βαθμού. Αδελαίδα, βροχοπτώσει που θα μειωθεί η έντασή του 8 με 13. Ούλαγκον, κυρίω ηλιοφάνεια 10 με 20 βαθμού. Newcastle, πιθανέ αραιέ βροχοπτώσει 9 με 22. Πέρθ, έθριο καιρό 8 με 20 βαθμού Καλσίου. Χόμπαρτ, αραιέ βροχοπτώσει 7 με 12. Καμπέρα, πρωινό παγετό κατόπιν αραιέ νεφώσει μείον 2 με 15 βαθμού. Μπρίσμπεν, κυρίω ηλιοφάνεια 13 με 26. Κέρν, πιθανέ βροχοπτώσει 19 με 27 βαθμού. Ντάρουιν, αραιέ νεφώσει 23 με 31. Στην Αθήνα σήμερα έθριο καιρό 24 με 33 βαθμού Κελσίου. Και στη Λευκοσία Ηλιοφάνεια 25 με 36. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματο τη ραδιοφωνία SBS, που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήσο Καλέμη. Θα είμαστε πάλι μαζί στι 4.30 με του κυριότερου τίτλου ημέρα και στι 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μα, θα είναι μαζί σα ο Θέμη Καλό με το υπόλοιπο πρόγραμμα τη σημερινή εκπομπή. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.